Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίε, το νέο πρόγραμμα βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και αναμένεται μέσα στι επόμενε ημέρε να βγει το σχετικό ΦΕΚ. Στη συνέχεια, ο ΟΕΔ θα προχωρήσει στην προκήρυξη του προγράμματο, το οποίο είναι ανοιχτό από το 2017, αλλά δεν ήταν ελκυστικό. Με τι αλλαγέ που έγιναν, ο ΟΕΔ εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα γίνει ελκυστικό, καθώ η αύξηση του μισθού είναι ένα κίνητρο για του ανέργου. Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνε εργοδότη του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενου ανέργου με επιταγέ επανένταξη σε θέσει πλήρου απασχόληση. Οφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτική επιδότηση 5 μηνών και άνω, στου οποίου υπολείπεται τουλάχιστον το 50% τη επιδότησή του, καθώ και στου επιδοτούμενου μακροχρόνια ανέργου που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργία του σε επιταγή επανένταξη στην αγορά εργασία. Η διαδικασία τη αίτηση από τι επιχειρήσει θα γίνεται ηλεκτρονικά και κατάθεση των δικαιολογητικών για την ίσπραξη τη επιχορήγηση από τι επιχειρήσει. Παράλληλα, καταργείται η τρίμηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλο τη 12η επιχορήγηση. Οι εργοδότε που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.oaed.gr αίτηση υπαγωγή υπεύθυνη δήλωση που εμπεριέχει την εντολή καινή θέση, εφόσον υπάρχουν καινέ θέσει με την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής τους με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν η αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν. Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με την επιλογή των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα ατομικά σχέδια δράση κατά τη διαδικασία τη εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι άνεργοι που υποδεικνύονται από το ΟΑΕΔ καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μετατρέποντα το επίδομα ανεργία σε επιταγή επανένταξη. Οφελούμενοι άνεργοι είναι οι άνεργοι δικαιούχοι επιταγή επανένταξη στην αγορά εργασία, για του οποίου υπολείπεται τουλάχιστον το 50% τη επιδότηση τακτική ανεργία, αρχική ή συνέχιση. Η σε επιδότηση, είτε αρχική είτε λόγω συνέχιση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μήνε διάρκεια. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι επιταγή επανένταξη στην αγορά εργασία για του οποίου υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνε επιδότηση. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι θα πρέπει να είναι δικαιούχοι τη επιταγή επανένταξη στην αγορά εργασία κατά την ημέρα τη υπόδειξη. Οι ωφελούμενοι άνεργοι των δύο ανωτέρων κατηγοριών κατά την υπόδειξή του από τα αρμόδια. Γραφεία του ΟΑΕΔ οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει ατομικό σχέδιο δράσης.